είχα συνάντηση με τον κύριο Κουρούπλη, τον κύριο Υπουργό Εσωτερικών. Ο νόμος είναι σαφέστατος. Με ό,τι σύμβαση είναι, οι συμβάσεις του ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως και στα άλλα πρόσωπα, αλλά και στο Δήμο αν έχουμε δίκιο συμβασιού, που δεν ξέρω γιατί Δήμα και αν έχουμε συμβασιού του ορισμένου χρόνου στο Δήμο, ορισμένου χρόνου δεν σημαίνει λύνει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και μετά όταν ξεκινάει πάλι η δομή, ξεκινά καινούργια συμβάσεις. Είναι, ο νόμος είναι σαφής. Ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου, όσοι είναι, έρχονται στο Δήμο ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου. Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όσοι είναι, έρχονται στο Δήμο ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Και παλεύουμε για ανανέωση συμβάσεων. Και μια μικρή παρέστα μου επιτρέπετε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, μακάρι να είχα τη δυνατότητα και να μου το επέτρεπε ο νόμος να είχα από κάθε σπίτι του Ζεφυρίου, των Λιωσίων και τη Χασιά έναν εργαζόμενο. Δυστυχώς όμως δεν το επιτρέπει ο νόμος. Η πολιτική μου άποψη είναι ότι όλος ο κόσμος πρέπει να έχει εργασία. Και το χειρότερο πράγμα να μην έχει δουλειά. Το έχω κάνει και εγώ άνεργος. Κάποια όμως μικρή περίοδο στη ζωή μου και ξέρω τι σημαίνει ανεργία. Όμως ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω λύση στο θέμα αυτό. Δεν μπορώ να δώσω λύση γιατί δεν είναι στο χέρι. Ήδη θα σας ενημερώσω στο τέλος της συνεδρίασης κάποιες κινήσεις που έχω κάνει και σε ποια προγράμματα έχουν μεταφερθεί ο Δήμος. Λυπάμαι που υπάρχουν άνεργοι δημότες μου, αλλά ειλικρινά σας μιλάω ότι δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Μέχρι εκεί φτάνουν οι αρμοδιότητές μου και οι δυνατότητές μου.